Πολλά και σε εσάς, Χριστός Ανέστη, στους απανταχού πρώτα τσιπιανίτες και σε όλους εσάς που έχετε έρθει σήμερα μαζί μας. Είμαστε χαρούμενοι να σας αξιώνει ο Θεός και ο Αγιώργης να βρίσκεστε κάθε χρόνο κοντά μας. Να χαρείτε την παράδοσή μας, η οποία κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, η μάνα μου πάνε 95 τη βρήκε και η πιο πριν και όλοι. Αυτό, γιορτάζουμε σήμερα τον ερχομό της Άνοιξης, το έθιμο μας κρατάει από τα Διονύσια Μυστήρια. Δεν θέλουμε να το χάσουμε αυτό το έθιμο, ζούμε που έλεγε και ένας παππούς που πέθανε κατώ που φορούσε πάντα πήγκες και καλτσόν, ζούμε για αυτή τη μέρα και θέλουμε να συνεχίσουμε να την γιορτάσουμε. Έχετε και ένα τραγούδι για αυτή τη μέρα. Εγώ πάντα γράφω τραγούδια γιατί τα γράφω μόνη μου. Πάλι και φέτος έφτασε του Αγιοριού η μέρα. Το σημαντρό χτύπησε στο λαμπέρο αγέρα. Ποιος έχει Γιώργια φεντικό, πάλι να του θυμίσει. Την μπουκαμίσα την παλιά να μην απαρατήσει. Και του χρόνου με υγεία. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά στους Νεστανιώτες και στους Νεστανιώτησες που για μία ακόμα μέρα φόρεσαν την παραδοσιακή τους φορεσιά, πήραν την παραδοσιακή γλίτσα και ανέβηκαν στο βράχο του Γιουλαγουλά για να γιορτάσουν τον Αγιώρη, να γιορτάσουν την Άνοιξη, να γιορτάσουν τη νέα ανθοφορία και τη νέα ευκαρπία, να ευχηθούν μάλλον για τη νέα ευκαρπία της γης. Στόλισαν τις γλίτσες του με το παραδοσιακό αγριοσέλινο, φέτος είχαμε την τύχη να έχουμε και το άνθος του. Το άνθος του από τους Νεστανιώτες αποκαλείται Μάις. Αν το πάτε να το δείξετε θα πούνε, α, έχεις Μάι θα πούνε. Ένα πανάρχιο έθιμο, οι ρίζες του μάλλον κρατάνε πολλά χρόνια πριν σε αυτόν τον τόπο. Τώρα βέβαια είναι ο Γιώργης, παλιότερα ήταν κάποιες άλλες θεότητες της εποχής. Είναι πολύ σημαντικό η διατήρηση του έθιμου και πραγματικά αυτό που έχω στόχο, τόσο με τα βιβλία μου όσο και με την Ελλάδα παρουσίαση του έθιμου, είναι να παρακινήσω τους νέους να κάθε μέρα του Αγιοριού, ανεξάρτητα αν πέφτει Δευτέρα, γιατί είναι κινητή γιορτή, Δευτέρα της Λαμπρής ή κάποια άλλη μέρα όπως τώρα έχουμε την τύχη να πέφτει και την Κυριακή του Θωμά, να ανεβαίνουν στο βράχο του Γουλά και να κατέρχονται τραγουδώντας με τραγούδια ηρωικά, τραγούδια λατρευτικά και κυρίως τραγούδια ερωτικά. Γιατί ο έρωτας ακολουθεί το λαό μας χρόνια τώρα, από την αρχαιότητα που ήταν θεότητα μέχρι σήμερα. Φέτος κάτι ξεχωριστό λοιπόν, έχει ενταθεί αυτό εδώ το έθιμο. Ναι, έχει ενταθεί πάρα πολύ το έθιμο, η συμμετοχή των νέων είναι εξαιρετική, με χαροποιεί απίστευτα αυτό το πράγμα, ήταν στόχος με ένα βιβλίο που έκανα παλαιότερα με τίτλο «Η Ερωτελεστία της Άνοιξης», να παρακινήσω τους νέους του χωριού να ανεβαίνουν κάθε μέρα πάνω. Βέβαια, όπως είπε και πολύ σωστά εδώ, χθες σε μια εκδήλωση ο φίλος του Ελλάδου, ότι τους νέους που έχουν απομείνει στο χωριό,
Γιατί κακά τα ψέματα, οι αρκετοί νέοι από το χωριό παίρνουν το όνομα του και φεύγουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα νεοελληνική. Οι νέοι όμως που μείνουν και θέλουν να παλέψουν σε αυτόν τον τόπο, οφείλουν να συνεχίσουν αυτή την παράδοση, αυτό το έθιμο, προσθέτοντας και αφαιρώντας τη δική τους πινελιά. Πόσα άτομα είχαν την Καρόνη όσον αφορά για τα τραγούδια που... Τα τραγούδια του έθιμου. Τα τραγούδια του έθιμου είναι εξαιρετικά, τραγουδίονται μόνο αυτή τη μέρα, όπως το λατρευτικό του Αγιώργη, τα λαμπροτσίριακα από το... Λαμπροκύριακα, το ΚΑΠ γίνεται τα σίγμα από τον τσιτακισμό που είχαν οι Εστανιώτες. Τώρα δεν θα το δείτε να μιλάει κανένας έτσι. Θα το δείτε όμως τα τραγούδια που επιμένουν να τα λένε με το ιδίωμα του τσιτακισμού. Τραγούδια για την ξενιτιά, η επιστροφή του Πέτρου, τραγούδια ηρωικά όπως το «Σωπάστε παλικάρια μου», τραγούδια ερωτικά όπως προείπα ο Γιάννος και η Μαρουδιά. Υπάρχει ένας αριθμός τραγουδιών που τραγουδιέται αυτή τη μέρα. Τα χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες τα σημερινά τραγούδια. Είναι τα τραγούδια δρόμου ή χοροδίας, όπως τα λέει και ο μεγάλος αρκάδας μουσικολόγος ο Τσιάνης, που είχε κάνει καταγραφές στο χωριό το 1959 και τα έβγαλε σε ένα βιβλίο, έκδοση του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, παρακαλώ, να αναφερθεί αυτό. Το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας ενδιαφέρθηκε και έβγαλε τα τραγούδια της Μαντινίας σε βιβλίο. Τραγούδια, όπως είπα, του δρόμου χοροδίας, παύλα χοροδίας, και τραγούδια χορευτικά. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι σήμερα. Oh!